Χρυσά τσιγαρίδα με θέμα ο Χρυσός των Μακεδόνων, τα χρυσά κοσμήματα. Παρακαλούμε, κυρία Τσιγαρίδα. Το Νοέμβριο του 1977, έχει υποθεί πολλές φορές, θα το πω κι εγώ, ανακαλύφθηκαν οι... Αυτό, το σταπάνε. Εντάξει, ευχαριστώ. Ανακαλύφθηκαν οι βασιλικοί τάφοι της Βεργίνας και για λόγους ασφαλείας αποφασίζει τότε το Υπουργείο Πολιτισμού, αποφασίζεται η μεταφορά των πολύτιμων ευρημάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Και λόγω του εξαίρετου ευρήματος και της πίεσης του κόσμου, σε λιγότερο από ένα χρόνο οργανώνεται εν μέσω σεισμού και εγκαινιάζεται η πρώτη έκθεση με τίτλο «Θησαυρή Αρχαίας Μακεδονίας». Με κορυφαίο βέβαια σύνολο τα ευρήματα των βασιλικών τάφων του Φιλίππου του Δευτέρου και του Πρίγκιπα. Εκτός από αυτά, η έκθεση περιλάμβανε χρυσά και αργυρά και άλλα πολύτιμα αντικείμενα που βρέθηκαν σε πλούσιους ασύλλητους τάφους άλλων περιοχών του Μακεδονικού Βασιλείου. Στη Θεσσαλονίκη, η γνωστή τάφη του Δερβενίου, της Σταυρούπολης, του Σέδες, επίσης από τη Χαλκιδική. Σε αυτή την έκθεση υπήρχαν ευρήματα και από τάφους που ανασκάφηκαν στην Πέλα και τη Βέρεια, στη Δυτική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά και σε γειτονικές προς το Μακεδονικό Βασίλειο περιοχές, με τις οποίες υπήρχαν στενές σχέσεις, όπως η Θεσσαλία. Η θεματική οργάνωση της έκθεσης ήταν τόσο χωρική όσο και χρονολογική. Χρησιμοποιήθηκαν προθήκες όπου εκτέθηκαν ταφικά σύνολα με πολύτιμα ευρήματα από ανδρικές και γυναικείες ταφές, χρυσά και αργυρά κοσμήματα και αγγεία, αργυρά και οριχάλκινα, χρυσά ή επιχρυσωμένα εξαρτήματα οπλισμού, επίπλωσης ενδυμάτων. Γράφει η τότε διευθύντρια του μουσείου και υπεύθυνη της διοργάνωσης της έκθεσης, Κατερίνα Ρωμιοπούλου, στον κατάλογο, ότι σκοπός της έκθεσης ήταν να παρουσιάσει τα επιτεύγματα της μεταλλουργίας της Μακεδονίας και να τονίσει την ομορφιά, την ποικιλία, τη λειτουργικότητα των σχημάτων των αγγείων και την κατάλληλα προσαρμοσμένη σε αυτά διακόσμηση, καθώς και τα προσφυλή στους ανθρώπους της εποχής διακοσμητικά θέματα πάνω στα κοσμήματα, αλλά και την τεχνική της κατασκευής των κοσμημάτων. Η μακεδονική μεταλλοτεχνία παραμένει ως κύριο θέμα στα εκθεσιακά ενδιαφέροντα του μουσείου όλης της δεκαετίας του 80 και του 90. Τα πολύτιμα ευρήματα της Βεργίνας μαζί με τα πολύτιμα ευρήματα των τάφων του Δερβενίου, Σταυρούπολης, Σέδες, Κατερίνης και Ένιας και Χαλκιδικής διαμορφώνουν πλέον μια θεματική οντότητα με πρωταγωνιστικό ρόλο. Το 1997, μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής του στεγάστου προστασίας στους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας, όπου προβλέπεται και χώρος για τη φιλοξενία των κινητών ευρημάτων των τάφων, αποφασίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού η μεταφορά των αρχαίων αντικειμένων των βασιλικών τάφων στη Βεργίνα. Η απομάκρυσή τους δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στην έκθεση μεταλλοτεχνίας, που ήταν πλέον σήμα κατά τεθέν, η κύρια έκθεση και πόλος έλξης επισκεπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Τότε αποφασίζεται η διοργάνωση της έκθεσης «Ο Χρυσός των Μακεδόνων» με πολύτιμα ευρήματα από τα νεκροταφεία που ανασκάφηκαν στους τέσσερις νομούς αρμοδιότητας της Ι' Σίγμα Τάφ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, νομούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Χαλκιδικής και Κυλκής. Την εποχή εκείνη, πρέπει να σας θυμίσω, ότι το μουσείο ανήκε διοικητικά σε αυτή την εφορία, τη Ι' Σίγμα Τάφ. Την οργάνωση της έκθεσης ανέλαβε η ομιλούσα και η αρχαιολόγος της Ι' Σίγμα Τάφ ΕΠΚΑ, κυρία Δέσποινα Ιγνατιάδου, ενώ την αρχιτέκτονα της έκθεσης ήταν η κυρία Αλκμίνη Πάκ. Σε αυτό το σημείο, να ξεκινήσω επισημένοντας ότι ένας μεγάλος αριθμός
ασύλοι των πλούσιων τάφων με χρυσά και πολύτιμα ευρήματα ήρθαν στο φως από τη σκαπάνη της Ιώτα Σίγμα Τάφ εφορίας το διάστημα από το 1977 έως το 1997. Τα αντικείμενα από τους τάφους αυτούς συμπλήρωσαν τελικά το κενό που άφησαν τα ευρήματα των βασιλικών τάφων. Οι τάφοι που ήρθαν στο φως χρονολογούνται στην όψιμη αρχαϊκή εποχή, να σας θυμίσω νεκροταφεία Σύνδου, Αγίας Παρασκευής, Θέρμης, Νέας Φιλαδέλφειας αργότερα κλπ. Και οι περισσότεροι όμως στα χρόνια, χρονολογούνται στα χρόνια μετά από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την επιστροφή των βετεράνων, δηλαδή στα χρόνια του 4ου αιώνα π.Χ. ή αρχές του 3ου, όταν οι βετεράνοι του Μακεδονικού στρατού επέστρεψαν με χρυσό και άλλα λάφυρα στις πατρίδες τους. Οι τάφοι αυτοί, αυτής της εποχής, ανασκάφηκαν στην Πίδνα, τη Λυτή, τον Άγιο Αθανάσιο, το Κιλκής, την Κασάνδρια και αλλού. Τα ευρήματα, με τα συνευρήματά τους, μελετήθηκαν ως σύνολα και συνέβαλαν στη συστηματοποίηση της χρονολόγησης και της προέλευσης των χρυσών αντικειμένων. Με αυτόν τον τρόπο εμπλούτησαν τις γνώσεις μας για την εξέλιξη της χρυσοχοΐας των Μακεδόνων από τα τέλη της αρχαϊκής εποχής έως την ήττα των Μακεδόνων και τη ρωμαϊκή κατάκτηση, καθώς ως τότε ένας πολύ μεγάλος αριθμός γνωστών πολύτιμων αντικειμένων και κοσμημάτων και μεταλλικών αγγείων φιλοξενούνταν σε συλλογές, κυρίως σε μουσεία του εξωτερικού, απογυμνωμένα από συνευρήματα, με αποτέλεσμα η προέλευση και η χρονολόγησή τους να είναι συχνά ανακριβής και να μας οδηγούν σε κάποια προβλήματα. Συγχρόνως, τα πολυτελή αυτά ευρήματα κατέδειξαν την ευρεία χρήση του χρυσού στη ζωή και τα ταφικά έθιμα της τάξης των εταίρων. Επιπροσθέτως, εμπλούτησαν σημαντικά τη συλλογή των χρυσών αντικειμένων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και την κατέστησαν ως μία από τις πλουσιότερες και σημαντικότερες της Ελλάδας. Τελικά, η απομάκρυνση του υλικού της Βεργίνας έδωσε την ευκαιρία να ανοίξουν οι αποθήκες του μουσείου, να ανοίξει η χρυσοθήκη και να γίνουν γνωστά στο κοινό αντικείμενα και κοσμήματα που έμεναν αφανή για δεκαετίες. Η έκθεση «Ο Χρυσός των Μακεδόνων» περιλάμβανε αρχικά 580 αντικείμενα από τα νεκροταφεία που προαναφέρθηκαν και χρονολογούνται, είπαμε, από την αρχαϊκή εποχή, από το τέλος της αρχαϊκής εποχής, το τέλος του 6ου έως και το 2ο αιώνα. Είναι κυρίως χρυσά, εδώ βλέπετε, και πύληνα, επίχρυσα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα. Και η έκθεση αναπτύχθηκε στον πρώτο όροφο της νέας πτέρυγας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Σκοπός τώρα της έκθεσης ήταν να αναδειχθεί αυτός ο τεράστιος πλούτος των Μακεδόνων, να παρουσιαστούν αυτά τα αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης, όχι μόνο ως αντικείμενα υψηλής αισθητικής αξίας, αλλά ως αντικείμενα φορείς πληροφόρησης και επικοινωνίας, να τα προσεγγίσει ο θεατής με διαφορετικούς τρόπους, ως σύμβολα εξουσίας, ως σύμβολα ρόλου, κοινωνικής θέσης ή πλούτου, ως αντικείμενα που κατασκευάστηκαν και διακοσμήθηκαν από χέρια εργατών, ως φορείς παράδοσης της τέχνης. Ο χρυσός αποτέλεσε άξονα της έκθεσης. Η σπανιότητα του χρυσού, το λαμπερό χρώμα του, η ευκολία στην κατεργασία του και ιδιαίτερα η αντοχή του στο χρόνο τον κατέστησαν ελκυστικό υλικό για καλλιτεχνική έκφραση. Εξαιτίας της αντοχής του στο χρόνο, τον συνέδεσαν από πολύ παλιά με τη θρησκεία. Από την αρχή χρησιμοποιήθηκε από πολιτικές και κυρίως θρησκευτικές εξουσίες και αποτελούσε σύμβολο εξουσίας ή πλούτου. Στην έκθεση παρουσιάζεται η χρήση του χρυσού και ιχνηλατείται το πλαίσιο της παραγωγής των χρυσών αντικειμένων στη Μακεδονία, που σχετίζεται άμεσα με την καλλιτεχνική παραγωγή σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο, περιλαμβάνοντας ολόκληρο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο,
πόλεις της Νότιας Ελλάδας, της Νότιας Ιταλίας, Σικελίας, Βόρειας Αφρικής, Ανατολικού Αιγαίου και Εύξηνου Πόντου και αργότερα τα ελληνιστικά βασίλεια. Ακόμη, είχε άμεση επαφή με λαούς της Ανατολής, τους Κήθες, τους Πέρσες, τους Ετρούσκους. Με τα μέσα εκείνης της εποχής δημιουργήθηκε για την έκθεση ένας μοναδικός χάρτης με φωτογραφίες χαρακτηριστικών χρυσών αντικειμένων διαφόρων περιόδων και διαφόρων περιοχών του ελληνικού κόσμου. Για πρώτη φορά σε έκθεση μεταλλοτεχνίας προβλήθηκαν οι πηγές χρυσού και η εκμετάλλευση του μετάλλου, όπως περιγράφεται στα γραπτά κείμενα, η απόλυψη του προσχωματικού χρυσού από τα ποτάμια, διαδικασία που αναφέρει ο Στράβωνας και θυμίζει τον μύθο με το χρυσό μαλλοδέρας, και η εξόρυξη του χρυσού από τα μεταλλεία, ο σκληρός μόχθος των μεταλλορίχων, ο πόνος και τα βάσανά τους, όπως περιγράφεται σαφώς από το Διόδωρο Σικελιώτη, που επισκέφτηκε τα ορυχεία της Νουβίας του 2ου αιώνα π.Χ. Γράφει ο Διόδωρος ότι είναι καλύτερος ο θάνατος για τα πλάσματα αυτά που καταδικάστηκαν να εργάζονται στα μεταλλεία από ό,τι η ζωή που ζουν. Για πρώτη φορά αναλύεται ο τρόπος κατασκευής των αντικειμένων με χύτευση ή με σφυρίλα το έλασμα. Αναλύονται οι μέθοδοι διακόσμησης, σειρματερή, κοκκίδωση, εγχάραξη, κατασκευή αλυσίδας κλπ, καθώς και η επιχρήσωση, ώστε τα αντικείμενα να αποκαλύψουν στον επισκέπτη όλα τα μυστικά τους και να συσχετιστούν με τις ανθρώπινες πτυχές της αρχαίας κοινωνίας, να γίνουν πιο οικία στον επισκέπτη. Προσπαθήσαμε να δείξουμε τη δεξιοτεχνία και τον απίστευτο μόχθο που απαιτήθηκε για την κατασκευή όλων αυτών των θαυμαστών ευρημάτων. Επίσης, για πρώτη φορά δόθηκε σημασία στα εργαλεία του χρυσοχώου. Καθώς ελάχιστα από αυτά έχουν διασωθεί, εκτέθηκαν εργαλεία χρυσοχοΐας της προβιομηχανικής εποχής που δόρισαν στο Μουσείο Χρυσοχώη της Θεσσαλονίκης και, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ο τότε διευθυντής του Μουσείου και της Ιώτα Σίγμα Τάφ Εφορίας Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων, κύριος Δημήτρης Γραμμένος. Ο πατέρας του ήταν χρυσοχώος. Για πρώτη φορά επίσης στην έκθεση σχολιάζεται η κοινωνική θέση του χρυσοχώου, του τεχνίτη και όχι βέβαια καλλιτέχνη, που παλεύει με τη φωτιά και μετακινείται με τα εργαλεία του κατά μόναση σε ομάδες από τόπο σε τόπο. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες, συγγνώμη, δεν είχα φωτογραφίες. Ευχαριστώ καταρχήν το Μουσείο Θεσσαλονίκης. Έψαξα στο αρχείο και βρήκα από το βιτρινολόγιο φωτογραφίες. Δεν είχα κρατήσει, ήταν παλιά χρόνια, δεν είχαμε την ευκολία της ψηφιακής φωτογραφίας. Θα σας ζητώ συγγνώμη για την ποιότητα. Λοιπόν, όλες οι παραπάνω πληροφορίες δίδονται σε τρεις ενότητες της έκθεσης, όπως βλέπετε αριστερά στην κάτωψη της έκθεσης. Η πρώτη, ο χρυσός στον αρχαίο κόσμο, η δεύτερη, η χρήση του χρυσού και τρίτον, η τεχνολογία. Οι ενότητες περιλαμβάνουν προθήκες με αντικείμενα διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης και χρονολόγησης σε αυτές τις τρεις ενότητες, έτσι. Χρυσά ελάσματα, χρυσά από την Πίδνα, χρυσά Κρίκη, διακόσμηση και επίσης αγκιόσχημα περίαπτα κλπ. Η ψήφη χρυσή. Όλα αυτά ήταν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες αυτών των τριών ενοτήτων. Στην τελευταία και μεγαλύτερη ενότητα της έκθεσης, με τίτλο «Ο χρυσός στα νεκροταφεία της αρχαίας Μακεδονίας», δίνεται έμφαση, βλέπετε εδώ η τέταρτη, απλώνεται και περισσότερο, δίνεται έμφαση στα ίδια τα αντικείμενα ως αντιπροσωπευτικά δείγματα της καλλιτεχνικής παράδοσης της Μακεδονίας που ακολουθούν τη χρονολογική εξέλιξη της ελληνικής τέχνης. Ακολουθώντας τη ροή της έκθεσης, διαπιστώνει κάποιος ότι τα σχετικά βαριά κοσμήματα της όψιμης... Τα σχετικά βαριά κοσμήματα της όψιμης αρχαϊκής εποχής με την πλούσια διακόσμηση, τη σειρματερή τεχνική και την κοκκίδωση, στον 4ο αιώνα θα δώσουν τη θέση τους σε πιο ανάλαφρες και λιτές δημιουργίες με φυσιοκρατικά θέματα, ζωόμορφες απολύξεις, φυτικά θέματα, ενώ στην ελληνιστική εποχή θα επικρατήσει πολυχρωμία και τυποποίηση, που στο τέλος αγγίζει τα όρια του μανιερισμού. Η ενότητα αυτή
οργανώνεται χρονολογικά και χωρικά, με προθήκες που περιέχουν πλούσια ταφικά σύνολα, γυναικείες και ανδρικές σταθές με πολύτιμα αντικείμενα. Παρουσιάζονται τα ευρήματα από όλα τα νεκροταφεία που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ένας μεγάλος αριθμός της έκθεσης, ένα μεγάλο μέρος της έκθεσης, αφιερώνεται στα ευρήματα από την περιοχή της Πίδνας, όπου ανασκάφηκαν νεκροταφεία με μεγάλο αριθμό πλούσιων τάφων. Η σχέση της τέχνης και του πλούτου είναι σαφής όλη την έκθεση. Όμως, εφόσον τα αντικείμενα αυτά συνοδεύουν ταφές, αποκτούν έναν ιδιαίτερο ρόλο, συμμετέχουν στα ταφικά έθιμα, την ταφική τελετουργία που σχηματίζεται για να οργανώσει τη μετάβαση από τη ζωή στο θάνατο. Στην ενότητα λοιπόν αυτή σχολιάζεται η παρουσία των αντικειμένων στην ταφή, μια ταφή που γίνεται με φροντίδα των ζωντανών και συγγενών, με σκοπό και να εξυπηρετήσει τον νεκρό, αλλά και να ενδυναμώσει τις κοινωνικές του σχέσεις. Λοιπόν, σχολιάζεται γιατί είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι ναι, κατευθείαν αντανακλά πλούτους και τέτοια. Δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι πιο περιπλοκή η σχέση και η ανάλυση, νομίζουμε τουλάχιστον. Ως ένα βαθμό, και γι' αυτό αναφέρονται αυτά όλα στο υποπτικό υλικό μας, ως ένα βαθμό υποδηλώνεται η κοινωνική θέση, η ρόλη και οι υποχρεώσεις που είχε ο νεκρός στην κοινωνία και που σχετίζεται με παράγοντες όπως το φύλο, κοινωνική τάξη, οικονομική δύναμη, εξουσία κλπ. Τα αρχαία νεκροταφεία απαιτούν πολλαπλή ανάγνωση και η μελέτη μιας κοινωνίας είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε και τη λειτουργία των χρυσών αντικειμένων. Ο νεκρός βέβαια αποκτά εξέχουσα θέση στη συλλογική μνήμη και ο χρυσός είναι το πλέον κατάλληλο υλικό για να εκφράσει την άφθαρτη αυτή σχέση με το χρόνο. Αυτή η θρησκευτική ιδεολογία εξάλλου συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της μακεδονικής μεταλλοτεχνίας και χρυσοχοΐας. Η αναπόθεση όλου αυτού του πλούτου, στους τάφους της μακεδονικής αριστοκρατίας και η απόσυρση όλων αυτών των θησαυρών από την κυκλοφορία, την οικονομία δηλαδή της κοινωνίας, δηλώνει συντηρητική ιδεολογία, αφηρωισμό των νεκρών, αυστηρή κοινωνική δομή με την τάξη των εταίρων σε εξέχουσα θέση. Μετά από την αναδιαμόρφωση του κτηρίου του μουσείου και την επαναλειτουργία του, έγινε προσαρμογή της έκθεσης, ο Χρυσός των Μακεδόνων, στο ανανεωμένο πλέον κτίριο. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, να πω την αλήθεια, και εγώ και η κυρία Γνατιάδου. Διατηρήθηκε η δομή της έκθεσης, η λογική των προθηκών και τα κείμενα. Στην τελευταία βέβαια ενότητα προσθέθηκαν και άλλα ευρήματα, προσθέθηκε η Σύνδος, ο Πάπυρος του Δερβενίου και θα προσθεθούν και άλλα, είμαι σίγουρη, το εύχομαι στους ηθηνώντες του μουσείου. Με αυτόν τον τρόπο η έκθεση «Ο Χρυσός των Μακεδόνων» εξακολουθεί να αποτελεί και σήμερα κομμάτι της ιστορίας του μουσείου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ, κυρία Τσιγαρίδα, για την εξαιρετική αυτή παρουσίαση που μας κάνατε.